Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τους autoresponders αφού έχουμε δημιουργήσει τις φόρμες που συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι, έχουμε δημιουργήσει τις σελίδες που βλέπουν οι ενδιαφερόμενοι να μας αφήσουν τα στοιχεία τους. Το επόμενο βήμα είναι να φτιάξουμε την αλληλουχία των email που θα λαμβάνει, τους autoresponders. Αυτό γίνεται από αυτό εδώ το κουμπάκι στο My Account, κάνοντας κλικ στο autoresponders. Μας βγάζει σε αυτή την ιστοσελίδα, εδώ που δημιουργούμε τα μηνύματα. Πατώντας λοιπόν το Create New Autoresponder Message, ερχόμαστε σε αυτό το σημείο, αυτό είναι το σημείο το οποίο δημιουργούμε το mail που θέλουμε να στείλουμε στον ενδιαφερόμενο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να γράψουμε το όνομά μας, να βάλουμε το mail μας και βέβαια τον τίτλο του μηνύματος που στέλνουμε. Εδώ είναι ο κύριος κορμός του mail που θα στείλουμε, που θα διαβάσει ο παραλήπτης αυτού του mail. Γράφουμε ακριβώς αυτό που θέλουμε να περάσουμε, αυτό που θέλουμε να πούμε στον ενδιαφερόμενο που μας έχει αφήσει τα στοιχεία του. Και αφού γράψουμε το κείμενο που εμείς θέλουμε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε επιπλέον σε αυτό είναι να βάλουμε είτε σε μία πρόταση είτε σε μία λέξη, να βάλουμε link το οποίο να τον προτρέπει, πατώντας πάνω σε αυτή τη λέξη, να βλέπει και κάτι παραπάνω από αυτό που θέλουμε να γράψουμε μέσα στο mail. Εδώ μας ανοίγει λοιπόν αυτό το παραθυράκι, συμπληρώνουμε εδώ το URL του link που θέλουμε να διαβάσει και αφού το γράψουμε πατάμε το OK. Δεν κάνω κάτι τέτοιο τώρα, σας δείχνω το τι μπορείτε να κάνετε, τα υπόλοιπα μπορείτε να τα κάνετε και μόνοι σας. Επίσης αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσθέσουμε εικόνα. Βλέπετε ότι πάτησα το συγκεκριμένο εικονίδιο εδώ, μας άνοιξε πάλι ένα παράθυρο και μας ζητάει πάλι το URL της εικόνας. Έχω προετοιμάσει μια εικόνα. Έχω βρει μια εικόνα μέσα από το Google. Όταν το πατήσω μου βγάζει την εικόνα και κάνοντας δεξί κλικ επάνω, πάνω στην εικόνα, μου βγάζει αυτό εδώ το αντιγραφή διεύθυνσης URL εικόνα. Ό,τι ακριβώς λοιπόν μου ζητάει, εδώ, κάνοντας επικόλληση σε αυτό το σημείο εδώ που μου ζητάει το URL, μας βγάζει κατευθείαν την εικόνα εδώ. Βλέπετε όμως ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με το κείμενο που θα έχω γράψει, οπότε μπορεί να μην φαίνεται σωστά. Είναι καλό μέγεθος σε πλάτος μιας εικόνας, είναι περίπου στο 280 μέχρι 300. Βλέπετε ότι εδώ θα φαίνεται σωστά η εικόνα σε σχέση με το κείμενο που θα έχω γράψει. Πατώντας λοιπόν το OK, μας εμφανίζει την εικόνα μέσα στο mail που έχουμε γράψει. Αφού γράψουμε το mail λοιπόν και το τσεκάρουμε ότι είναι όλα σωστά, όλα OK, και το παντρεύουμε με τη σελίδα για την οποία αναφέρεται το mail που έχουμε φτιάξει. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι στα template που θέλω να ενσωματωθεί αυτό το mail, απλά θα κλικάρω το τετραγωνάκι που βρίσκεται αριστερά. Και βέβαια κάτω-κάτω είναι το time to send, είναι ο χρόνος τον οποίο θα παραλάβει ο ενδιαφερόμενος το mail που του στέλνω. Αν θέλω να το πάρει ακριβώς την ώρα που το έχει βάλει τα στοιχεία του, που βάζει τα στοιχεία του σε μια δημοσίευση μας, σε μια διαφήμιση μας, τότε αφήνω το χρόνο εδώ πέρα την ημέρα 0. Δηλαδή είναι ακριβώς την ώρα που μας αφήνει τα στοιχεία του, εκείνη τη στιγμή ακριβώς παίρνει και το πρώτο mail. Αν θέλω να είναι την επόμενη, το μόνο που έχω να κάνω είναι να αλλάξω τις ημέρες αφού έχει αφήσει τα στοιχεία του. Και αφού έχω κάνει ένα τελευταίο έλεγχο με τα στοιχεία, αν είναι όλα OK, με το mail μου αν είναι όλα καλά, έχω κλικάρει και το template και αυτό που έχω να κάνω είναι να πατήσω το κουμπάκι εδώ πέρα, το Create το Responder Message. Πατήσω το κουμπάκι το Responder Message, θα βγάζει στην αρχική σελίδα το Responder. Αν θέλω τώρα να διορθώσω ένα mail ή να προσθέσω κάποια πράγματα σε ένα mail, βγαίνω εδώ στο Edit, πατώντας το, με βγάζει πάλι, φτιάξαμε ουσιαστικά το mail, και εδώ μπορούμε να κάνουμε τις διορθώσεις, τις προσθέσεις, να αφαιρέσουμε πράγματα, να κάνουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε, αλλά μην ξεχνάμε το σημαντικότερο, έτσι, γιατί πάντα πρέπει να κλικάρουμε για ποιο template αφορά το συγκεκριμένο mail και βέβαια την ημέρα που θέλουμε να πάρει ο ενδιαφερόμενος, αυτός που μας έχει αφήσει τα στοιχεία του, το συγκεκριμένο mail. Έτσι. Και βέβαια πατάμε στο τέλος το update autoresponder. Είδαμε πώς μπορούμε να κάνουμε τις διορθώσεις. Από το ίδιο κουμπάκι εδώ πέρα δεξιά-δεξιά όμως, εκεί πέρα που είναι το κουτάκι προς τα κάτω, αν το κλικάρω βλέπουμε ότι μπορούμε να διαγράψουμε το συγκεκριμένο mail. Αυτά σχετικά με τους autoresponder πιστεύω να βοηθήσει αρκετά. Είναι πάρα πολύ απλό. Ευχαριστούμε το Olympic Marketing System που το έχει κάνει τόσο απλό. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με τους autoresponder. Είναι η πρώτη φορά που δημιούργησα autoresponder. Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο είδα ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και απλό.
είναι για τον κάθε έναν, είτε έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με το internet marketing, είτε είναι η πρώτη του φορά. Ξεκινήστε, δουλέψτε το, κάντε τις δοκιμές σας. Αν υπάρχει κάποια απορία, κάποιο κενό, κάτι που δεν έχετε καταλάβει, θα χαρώ πολύ να σας βοηθήσω όσο μπορώ φυσικά κι εγώ. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι για το πώς φτιάχνουμε τα newsletter, τα έκτακτα email που μπορούμε να στείλουμε και να ξεχωρίσουμε εμείς σε ποιος θα τα παραλάβει. Είτε μόλις έχει κάνει μια προεγγραφή, είτε έχει λάβει ήδη όλα τα mail. Γεια χαρά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.